Καλημέρα σας κύριε Οικονομίδη. Καλημέρα σας για το τυπικό της ιστορίας και μόνο για τώρα. Καλημέρα σας κύριε Δασκαλάκη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε. Νίκο, πολύ χαίρομαι που βρισκόμαστε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά πάντα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και εκδηλώνεται μια ιδιαίτερη πρόκληση και προκλητικές θα έλεγα ενέργειες από μέρους της γείτονος Τουρκίας στα πλαίσια ενός γενικού δόγματος που έχει να κάνει με ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και που εμπλέκονται αρκετά ζητήματα γεωπολιτικού χαρακτήρα όπως και τα ενεργειακά. Θα ήθελα στην αρχή της συζήτησής μας να μας πείτε ποιες είναι οι νέες εξελίξεις θα έλεγα σήμερα, γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα, δεν θα το έλεγα οριακό, αλλά με μια αναβαθμισμένη προκλητικότητα της Τουρκίας σε σχέση με τους γενικότερους σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Συμφωνώ με το σχόλιο που κάνετε. Όντως, έχουμε μια αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή. Βεβαίως αυτή δεν είναι κεραυνός ανεθρία. Νομίζω ότι αξίζει κανείς να δει το σύνολο των εξελίξεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μην γελιόμαστε. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα σταυροδρόμι υπήρων, σταυροδρόμι πολιτισμών, σταυροδρόμι θρησκειών, σταυροδρόμι ενεργειακό που ανάλογα με τους δρόμους που χαράσονται επηρεάζει και, και τις πηγές τις ενεργειακές. Όχι απλά τους δρόμους αλλά και τις ίδιες τις ενεργειακές πηγές. Βρισκόμαστε δηλαδή σε έναν σημαντικό κόμβο. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ένας σημαντικός κόμβος για την παγκόσμια οικονομία. Με τούτη την έννοια, όλες οι χώρες που βρίσκονται στην περιοχή έχουν ένα στρατηγικό, μια γεωστρατηγική θέση, η οποία ανάλογα με τις εξελίξεις επηρεάζει έτσι ή αλλιώς, έχει αυτήν την άλλη βαρύτητα. Το τελευταίο διάστημα και σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μια σειρά εξελίξεις οι οποίες αναβάθμισαν το ρόλο της Ελλάδας και οι οποίες ως έναν βαθμό είχαν σαν αποτέλεσμα παράλληλα ταυτόχρονα την υποχώρηση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή. Προσέξτε, δεν είμαστε οι κύριοι και οι παντοκράτορες, ούτε εξαφανίστηκε η Τουρκία από την περιοχή. Αναβαθμίστηκε ο ρόλος της μιας χώρας σε βάρος της άλλης. Για παράδειγμα, η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία έλυσε ένα πρόβλημα χρόνιο, χρονίζων στην περιοχή μας, έλυσε με τον καλύτερο τρόπο για την Ελλάδα ένα αγκάθι στα βόρεια σύνορά μας, κατοχύρωσε την Ελλάδα σαν δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια, υποχώρησε ταυτόχρονα λόγω αυτής της συμφωνίας η θέση, η διείσδυση της Τουρκίας στην περιοχή και η προσπάθειά της για δημιουργία μουσουλμανικού τόξου στα Δυτικά Βαλκάνια. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι πριν τη συμφωνία τον αέριο χώρο της βόρειας γείτονός μας τον έλεγχαν οι Τούρκοι. Αυτή τη στιγμή σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας την ευθύνη του ελέγχου του αέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας τον έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Ο αγωγός EastMed, Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ευρώπη, αλλάζει την διαδρομή, την ενεργειακή, αλλά αλλάζει και τις πηγές. Υποχωρεί, αυξάνεται ο ρόλος της Ελλάδας για την ενεργειακή κάλυψη της Ευρώπης, υποχωρεί ο ρόλος της Τουρκίας, αλλάζει και υποχωρεί ή αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, ας μην χρησιμοποιήσω το ρήμα τα υποχωρεί ή ανεβαίνει. Αλλάζει ο ρόλος των πηγών των ενεργειακών που έρχονται από τη Ρωσία και από μέσω Τουρκίας, Ελλάδας και λοιπά προχωρούν προς την Ευρώπη, σε σχέση υποχωρεί δηλαδή ο ρόλος της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους εξελίξεις λοιπόν δεν μπορεί η Τουρκία να τις αφήσει, να το πούμε έτσι, αναπάντητες.
Εδώ, σε αυτές τις γενικότερες λοιπόν εξελίξεις, μπορούμε να δούμε την αιτία της προκλητικότητας και της αναβάθμισης ακριβώς της ποιοτικής, της τουρκικής προκλητικότητας. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε και το πώς θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Και δεν σας κρύβω ότι βλέπω ότι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντικαταστάθηκε από ένα δεδομένο και προβλέψιμο σύμμαχο, όπως το είπε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στον Αμερικανό πρόεδρο. Και που σας διακόπτω, ορίζουν τους συμμάχους σε δύο κατηγορίες. Συμμαχός και πελάτες. Συγχωρήστε με το συγγνώμη που σας διακόπτω για τους τεχνικούς του σταθμού. Αν είναι εύκολο να βελτιώσω, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Δεν ξέρω αν μπορούν να παρέμβουν οι τεχνικοί. Λέω να και οι ίδιοι Αμερικανοί χωρίζουν τους συμμάχους τους σε δύο κατηγορίες. Συμμάχος και πελάτες. Μας έχουν βάλει στην κατηγορία των πελατών. Το θέμα είναι το εξής. Δεν γίνεται να βγαίνει το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας στο Αιγαίο και να απαντάς ότι το πήρε ο αέρας. Δεν γίνεται να γίνονται υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά και πάνω από τον Εύρο, για πρώτη να έχουμε ένα τέτοιο ρεκόρ υπερπτήσεων. Δεν γίνεται να έχεις αυτό το επεισόδιο στον Εύρο, για το οποίο έγιναν δύο διαβήματα από την πλευρά της Ελλάδας, και να έχεις αντιφατικές δηλώσεις, δεν έγινε και τίποτα. Και σιγά για 10 μέτρα θα κάνουμε φασαρία. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις από τη μια μεριά την κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας και της προκλητικότητάς της, η οποία παράλληλα είναι με μια σειρά κινήσεις όπου μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Από την αμφισβήτηση των διεθνών συνθήκων για τη χάραξη των συνόρων των χωρών, μέχρι όλα τα θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Δεν γίνεται να είσαι από την μια πλευρά αυτές τις κινήσεις και από την άλλη εντάξει, ότι δηλώνει ο ίδιος ο εκπρόσωπος του κυρίου Μητσοτάκη, ότι εντάξει τώρα δεν έχουμε και τίποτα, κυρίως είναι περίοδος λεκτικών προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Και δεν γίνεται, ενώ έχει όλες αυτές τις προκλήσεις, την προσπάθεια εργαλειοποίησης του προσφυγικού, απλά να την λες να μιλάς για έπος του Εύρου. Εντάξει, νομίζω ότι η αύξηση της προκλητικότητας της Τουρκίας σε συνδυασμό με αυτήν την πολιτική του κατευνασμού, με αυτήν την πολιτική που ο αντίπαλος μας μετράει κάθε μέρα στις αντιδράσεις μας, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Φαίνεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, με κατά τη γνώμη μου, με βάση την επικοινωνία. Μία επικοινωνία με την οποία είχε ξεκινήσει και έπιασε επαφή με ένα ακροδεξιό ακροατήριο, αντιμετωπίζοντας με αυτή τη ρητορική που αντιμετώπισε την συμφωνία των Πρεσπών, προσπαθεί να μην χάσει την επαφή με αυτό το ακροατήριο. Αλλά κακά τα ψέματα, πίσω από αυτήν την επικοινωνιακή αξιοποίηση ή αξιολόγηση των διαφόρων θεμάτων, εγώ βλέπω μια πολιτική χωρίς πηξίδα, μια πολιτική χωρίς σχέδιο, μια πολιτική ακριβώς του προβλέψιμου και συμμάχου που είναι ο πελάτης, που δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα. Πιστεύω ότι στην κυβέρνηση βρίσκεται η ευθύνη να συγκροτήσει ένα δόγμα για την εξωτερική πολιτική, να προτείνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για όλα αυτά τα θέματα, και νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Χρειάζεται μια, κατά τη γνώμη μου, επαναχάραξη της εθνικής στρατηγικής. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε το Συμβούλιο της Σύγκλησης Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ζητούμε να συγκροτηθεί Συμβούλιο Ασφάλειας της χώρας. Πρέπει στις κινήσεις μας να επιδιώξουμε συμμαχίες, προφανώς με όλες τις δυνάμεις τις μεγάλες, και με την Αμερική και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Σίγουρα σε όλες μας τις κινήσεις δεν πρέπει να μείνει απ' έξω η Κύπρος. Σίγουρα σε αυτές τις κινήσεις η Ελλάδα πρέπει να είναι και να συνεχίσει να είναι
ο υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου, η δύναμη του διεθνούς δικαίου στην περιοχή, αλλά παράλληλα δεν μπορείς να υποβαθμίζεις τις κινήσεις του αντιπάλου και πρέπει να το κρατήσεις αυτό για να δεις το πώς θα κινηθείς. Κατά τη γνώμη μας, καμία ταλάντευση και απόλυτη αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Όποιος βάλει χέρι στην εθνική μας κυριαρχία πρέπει να το μετανιώσει και θα το μετανιώσει. Και βεβαίως, παράλληλα με αυτή την αποφασιστικότητα, δεν μπορούμε να δεχτούμε τη στρατιωτικοποίηση του προσφυγικού, δεν μπορούμε να δεχτούμε μάτια αυτοδικίες στα νησιά. Ήταν τα γεγονότα λίγο πριν την καραντίνα που ξεχάστηκαν, σε εισαγωγικά το ξεχάστηκαν, κυρίως από τα συστηματικά ΜΜΕ. Σίγουρα η αντιμετώπιση των προβλημάτων και αυτών των θεμάτων των προσφύγων και των μεταναστών που εργαλειοποιεί η Τουρκία περνάει μέσα από την διεθνοποίηση, από την αλλαγή, αν το θέλετε, της συνθήκης του Δουβλίνου. Και βεβαίως πρέπει να εξαντλήσουμε παράλληλα με την αποφασιστικότητά μας και την προετοιμασία μας και την ετοιμότητά μας, που τουλάχιστον όσες φορές χρειάστηκε φάνηκε, πρέπει να τα προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν, να το πω έτσι, οι ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση και στις θέσεις που έχει να απαιτήσει την εφαρμογή κυρώσεων για όλες τις παραβιάσεις των νόμων του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν μας φτάνει απλά να έρχονται και να χειροκροτούν τι ωραία που κρατάει η Ελλάδα. Έχουμε, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι υπάρχει μια πολιτική η οποία για λόγους υποκοινωνίας αλλά και λόγω μη εθνικής στρατηγικής σε σχέση με την Τουρκία εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο, θα έλεγα, αποσπασματικό τις όποιες προκλήσεις ή δεν τις αντιμετωπίζουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε, νομίζω ότι οι προσπάθειες των Εύρω τόσο με τους μετανάστες όσο και με τα αμφιλεγόμενα, γιατί κανένας δεν γνωρίζει με ακρίβεια το τι συμβαίνουν τα τελευταία γεγονότα, έχουμε να κάνουμε μια προσπάθεια πρώτον, ομοιοποίησης των και των χερσιών σήμερα. Έχουμε να κάνουμε ορισμένα νέα δεδομένα που έχουμε να κάνουμε με το τουρκικό κυβικό σύμφωνο. Έχουμε να κάνουμε, που βλέπω τελευταία, μια τάση της Αιγύπτου να προσπαθεί να προσετεριστεί κατά κάποιο τρόπο, να μην έρθει σε αντίθεση με την Τουρκία. Και εκείνο που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι και οι κινήσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ για μια συζήτηση σε σχέση με μια σειρά ζητήματα. Άρα έχουμε να κάνουμε μια γενικότερη στρατηγική της Τουρκίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και που τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμα και η δυνατότητα του ίδιου του ρόλου, του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας σχέση με τα ενεργειακά. Δηλαδή, αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι και ο αναβαθμισμένος γεωπολιτικός ρόλος μας όσον αφορά το ενεργειακό και την προμήθεια προς την σημεία κατεύθυνση απεξάρτησης της Ευρώπης και ο ίδιος το ΕΣΔΜΕ τίθεται σε μια αμφισβήτηση με όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Δεν αντιλέγω, βεβαίως. Όλα είναι, είμαστε σε μια ρευστή κατάσταση όπου, όπως είπα, από την Τουρκία μπαίνουν όλα στο τραπέζι και που, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστή τακτική η προσπάθεια του κατευνασμού. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν οι Τούρκοι. Το να πεις ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, δεν τους κατευνάζεις και δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, το γεγονός στον Εύρο. Δεν γίνεται να αρχίσει ο ελληνικός λαός να αμφιβάλλει για το κατά πόσο μαθαίνει την αλήθεια. Είναι, δηλαδή, τι είναι απάντηση είναι αυτή, δεν έγινε και τίποτα. Η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέκρυψε την είσοδο
Τούρκων στρατιωτών στη χώρα. Δεύτερο, λέγοντας ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών ότι εντάξει τώρα δεν θα δημιουργήσει η Ελλάδα ένταση για 10 μέτρα, υποβάθμισε το γεγονός. Είναι δυνατόν για μη γεγονός να γίνουν δύο διαβήματα? Τρίτον, αυτά τα διαβήματα που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, με έναν τρόπο δεν πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Και αν όχι με μια αναγύρωση δελτίο τύπου, θα διαφύγει των κομμάτων. Δηλαδή αυτό που το διάβημα που έδωσε στους Τούρκους δεν εμπιστεύεσαι να το δώσει στους αρχηγούς των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι πολιτική αποφασιστική αντιμετώπιση αυτή? Όχι, εγώ πιστεύω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ακριβώς για αυτές τις εξελίξεις εμείς πρέπει να εντείνουμε όλες μας τις διπλωματικές προσπάθειες. Και όταν λέω τις διπλωματικές προσπάθειες, για να φτάσουμε στον East Med όπως φτάσαμε, έγιναν αρκετές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήσεις, διμερείς, τριμερείς επαφές, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος. Θυμόσαστε και εδώ στην Κρήτη είχαν γίνει συναντήσεις και των αρχηγών των κρατών και των υπουργών εξωτερικών. Οι συζητήσεις και οι συναντήσεις των χωρών της Μεσογείου, το ΜΕΝΤ 7, που τώρα πήγε να έβγαλε μια ανακοίνωση, αλλά όχι σε επίπεδο αρχηγών κρατών, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Πρέπει να δούμε όλες αυτές τις κινήσεις και είναι προφανές. Όλοι, όπως είπα, δεν εξαφανίζονται. Οι χώρες που είναι στην περιοχή είναι οι χώρες της περιοχής και η κάθε μία έχει τη γεωστρατηγική της σημασία, την γεωπολιτική της σημασία, η οποία δεν μπορεί να εκμηδενιστεί. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι όπως δεν μπορείς να αγνοήσεις την Ελλάδα, έτσι κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να αγνοήσεις και την Τουρκία. Είναι μια χώρα στην καρδιά των εξελίξεων, στην καρδιά του μετόπου των μαχών που γίνονται για την ενέργεια, γίνονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι, στην καρδιά της μέσης, σε άμεση γειτονία με τη Μέση Ανατολή και τη σημασία που έχει για την παγκόσμια οικονομία. Δεν μπορείς να την αγνοήσεις, αλλά δεν μπορείς, για παράδειγμα, να γίνονται συζητήσεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις για την μεταπολεμική Λιβύη χωρίς την Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις για τις εξελίξεις και τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή με το παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο στο τραπέζι. Πρέπει να αποσυρθεί. Πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Και αυτό πρέπει να το απαιτήσουμε από όλους όσους θέλουν να λέγονται ή να εμφανίζονται ως φίλοι της Ελλάδας. Θέλω να πω ότι χρειάζεται λοιπόν, χωρίς το να πούμε εμείς δεν έγινε και τίποτα, δεν λέει τίποτα, ξέρουν πολύ καλά όλοι και ο καθένας το τι συμβαίνει και το τι γίνεται ή προς τα που το α ή το β γεγονός μπορεί να στρέψει τα πράγματα. Η ενεργητική εξωτερική πολιτική, η αξιοποίηση όλων των διπλωματικών μέσων πρέπει να γίνει όντως, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα ως χώρα της Ανατολικής Μεσογείου και στην καρδιά μάλιστα της Ανατολικής Μεσογείου να είναι στην καρδιά των συζητήσεων όλων των εξελίξεων. Η Ελλάδα, το τουρκολιβικό σύμφωνο, το παράνομο να φύγει από τη μέση. Παράλληλα βεβαίως με το μήνυμα ότι οποιασδήποτε διαθέσεις για γεωτρήσεις, για ελέγχους στον χώρο της εθνικής μας κυριαρχίας δεν θα γίνει δεχτή. Τελεία παράγραφος. Αυτό δεν συζητιέται. Με αυτή την έννοια λέω ότι χρειάζεται να έχουμε μια πιο ενεργητική διπλωματική πολιτική και με αυτή την έννοια προσωπικά το θέλετε ανησυχώ από τη στάση της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτήριζαν αυτή την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική μας βλέπω να υποχωρούν και να δίνουν τη θέση τους σε μια πολιτική κατευνασμού, σε μια πολιτική εφησυχασμού και σε μια επικοινωνιακή διαχείριση των όλων εξελίξεων. Εγώ θα το έλεγα ακόμα πιο σκληρά, με την έννοια εκδηλώνεται κατά τη γνώμη μου, και δεν ξέρω αν είναι σωστός να το επιβεβαιώσετε, δεν είναι απλά μια πολιτική κατευνασμού, είναι μια πολιτική που ενισχύει τις βλέψεις. Είναι μια στάση αναχωρητισμού, θα το έλεγα.
Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, ζητάμε εμείς άδεια αν ισχύει τις 15 Απριλίου από την Τουρκία αν θα κάνουμε το φράχτη στον Εύρο εντός των ελληνικών μας μέρων. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι εντάξει, δεν μπορώ να, με την έννοια η πολιτική του κατευνασμού δεν θα έλεγα ότι ενισχύει τις βλέψεις. Δηλαδή να πούμε ότι και η πολιτική του κατευνασμού είναι ενισχυτικό της προσπάθειας της Τουρκίας. Αυτό δηλαδή, εντάξει, θα έλεγα ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν αποτρέπει την κλιμάκωση της επιθετικότητας από την Τουρκία. Το είπατε καλύτερα. Δεν το αποτρέπει. Εμείς πρέπει να κινηθούμε με μια αποφασιστικότητα εξαντλώντας όλα τα διπλωματικά εργαλεία που έχουμε και κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση δεν τα χρησιμοποιεί. Πρέπει να κινηθούμε λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό και υπάρχουν πολλοί τρόποι ενημέρωσης του ελληνικού λαού και των κομμάτων του. Δεν λέω να γίνουν όλα μπούτσινο, αλλά δεν μπορεί να λες ψέματα και το τελευταίο γεγονός στον Εύρο. Το μόνο που δεν μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη της εμπιστοσύνης από την πλευρά του ελληνικού λαού. Είναι το μόνο που δεν θα βοηθήσει σίγουρα τις εξελίξεις. Εμείς λοιπόν λέμε η αλήθεια όλοι στον ελληνικό λαό, η αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και η εξάντληση όλων των διπλωματικών εργαλείων έτσι ώστε η Ελλάδα όντως όπως ήταν μέχρι σήμερα να συνεχίσει να δεσπόζει στην περιοχή σαν τη δύναμη που υπερασπίζεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Θα συμφωνήσω, αλλά έχετε πει αρκετές φορές το κομμάτι των διπλωματικών ενεργειών. Έχω την αίσθηση ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και πάρα πολύ σωστά αναφέρεται ως πρώτο το ρόλο της Ευρώπης. Έχουμε να κάνουμε με το εξής γεγονός. Έτσι είναι μια δική μου. Οι μόνοι Αμερικανοί για δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, αλλά κατά κύριο λόγο να αποτρέψουν, να κρατήσουν σε εισαγωγικά την Τουρκία στη Δύση και να μην οδηγηθεί στην Ευρωασιατική Συμμαχία, να ακολουθούν μια πολιτική που επί της ουσίας δεν αποτρέπει την κατάσταση, δεν αποτρέπει την πολιτική ή δεν παρεμβαίνει της πολιτικής. Η εξελίξη της Συρία μετά από ό,τι φαίνεται και με τη Ρωσία και τους Τούρκους. Ο Άσαντ και η σύμμαχοί του, οι Ρώσοι κυριαρχούν στη Συρία, έχουν κερδίσει ξανακτήσει την εξουσία του Άσαντ. Με όλες τις από μεριάς των Τούρκων παρεμβάσεις έχουμε να κάνουμε με τη Λιβύη που από ό,τι φαίνεται σταθεροποιείται η κατάσταση με την κυβέρνηση Φαράτς και τα λοιπά. Το διπλωματικό νομίζω ότι πέφτει πάρα πολύ στις πλάτες όλων όσων αναφέρομαι αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή οι κινήσεις της χώρας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ανησυχία στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα εδώ στη δική μας περιοχή σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Να πω καταρχήν ότι όπως είπα και πριν, όντως εμείς πρέπει να εξαντλήσουμε τα διπλωματικά εργαλεία και υπάρχουν ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές. Και πρέπει να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει τις κυρώσεις προς την Τουρκία και σε κάθε χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στα διπλωματικά μας εργαλεία είναι ακριβώς και οι διμερείς τριμερείς σχέσεις που δεν είναι θέμα μόνο των διεθνών οργανισμών που θέλουμε να παρέμβουν εδώ υπέρ του διεθνούς δικαίου που ουσιαστικά είναι υπέρ των θέσεων της Ελλάδας. Είναι η σχέση μας αυτό που είπα. Και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός της χώρας έκαναν σοβαρές κινήσεις για τις χώρες και για την σύνοδο και για μια κοινή δραστηριότητα των χωρών της Μεσογείου. Οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο, ο καθορισμός ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, οι συζητήσεις μας και οι σχέσεις που αναπτύξαμε με το Ισραήλ, οι συζητήσεις μας με την Αλβανία που είχαν ξεκινήσει να συζητάμε για τον καθορισμό και τη ΑΟΣ στην αντίστοιχη περιοχή. Πήγε περίπου την παρέμβαση της
της Τουρκίας κατά τη γνώμη μου. Τα ίδια θα παθαίνουμε και σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δηλαδή, άμα τα δίκαγες όλα αυτά, όπως σας είπα, έχουμε μια ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής και μια ταυτόχρονη υποχώρηση της βαρύτητας του ρόλου της Τουρκίας, που δεν θα την άφηνε η Τουρκία να πάρει, είναι γεγονός. Όπως και εμείς δεν αφήνουμε, δεν αφήσαμε απάντητες ή δεν μείναμε έξω από αυτές τις εξελίξεις. Αυτό λέμε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να είναι και τώρα. Υπάρχουν συμφέροντα όλων των χωρών ή θεωρούν ότι είναι συμφέροντα, έχουν συμφέροντα και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι στην περιοχή, άσχετο πώς τα υποστηρίζει ο καθένας. Οι Κινέζοι για παράδειγμα είναι οικονομικός ο πόλεμος και η παρέμβασή τους. Δεν έχουν στρατό, ούτε χρησιμοποιούν στρατιωτική δύναμη και στρατιωτική διαρχία στην περιοχή. Υπάρχουν συμφέροντα των Αμερικάνων, συμφέροντα των Ρώσων στην περιοχή και τα λοιπά, ή κάνουν κινήσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, βεβαίως. Εμείς κάνουμε κινήσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας ή αποφασίσαμε εμείς είμαστε με αυτούς και ό,τι μας πούνε κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε, δηλαδή συνεχίζονται αυτές οι διμερείς σχέσεις, που ξέρετε οι διμερείς σχέσεις και το προχώρημά τους συμβάλλει στο να λύνεις και τοπικά προβλήματα με τη διεθνή του σημασία. Δηλαδή μια σύμβαση, μια συνεννόηση, συμφωνία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο για το συγκεκριμένο κομμάτι που περικλείεται από τα σύνορα αυτών των τεσσάρων χωρών. Αν συμφωνήσουν αυτές οι χώρες, δεν επηρεάζει όλες τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια δεν είναι μόνο προς τους διεθνείς οργανισμούς οι κινήσεις μας, πρέπει να γίνουν ακριβώς μια επίθεση φιλίας, επίθεση ειρήνης, αλλά και επίθεση κατοχύρωσης όλων των αμοιβαίων συμφερόντων των χωρών που ζητιάζουν στην περιοχή, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε μια ομάδα χωρών που να είναι χώρες υπέρ της ειρήνης, υπέρ της ομαλότητας, υπέρ του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Μα συμφωνώ μαζί σας, αλλά και πραγματικά ποιος τον θέλει τον πόλεμο. Υπάρχουν όμως ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Δηλαδή δεν μπορεί ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Ασφαλείας να μιλάει δύο φορές τον Νοέμβριο του 19 και τώρα στο Γενάρη για συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι αυτή η πολιτική κανένας δεν τη θέλει, ναι, αλλά οι χειρισμοί καμιά φορά είναι αυτά που λένε, είναι αυτό που είπατε. Ποια είναι η αλήθεια, οδηγούν τον κόσμο. Υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, όντως, και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτή την κριτική που κάνουμε στην κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε ότι, ας μην ξαναπιάσουμε τώρα γιατί στάθηκαμε αρκετά αναλυτικά, θα έλεγα, στο κομμάτι της παρέμβασης και αξιοποίησης όλων των διπλωματικών εργαλείων που έχει η ελληνική διπλωματία στα χέρια της. Σίγουρα πρέπει να δούμε και να βλέπουμε σε αυτή την πορεία τα διεθνή ερίσματα της χώρας και πόσο πραγματικά δεσμεύουν συνολικά και τους διεθνείς οργανισμούς και τις όποιες δυνάμεις θέλουν να παρέμβουν στην περιοχή. Είναι πράγματα πολλά που πρέπει να δούμε. Παράλληλα, πρέπει να έχουμε μία αποφασιστικότητα, μία φωνή, η Ελλάδα, σε οποιαδήποτε επιβουλή της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτή δεν συζητιέται, δεν μπαίνει στο τραπέζι, δεν είναι θέμα συνδιαχείρισης με κανέναν, τα εδάφη μας και ο χώρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Είτε έχουμε να κάνουμε με ένα μέτρο, είτε έχουμε να κάνουμε με οτιδήποτε. Δεν είναι δήλωση τώρα, 16 στρέμματα ήταν. Εντάξει, σας είπα ακριβώς. Δεν γίνονται αυτές. Αυτές οι αντιφατικότητες, αυτές οι αντιφάσεις, αυτά τα ήξεις αφήξεις είναι ακριβώς που αποφασίνει και που δεν αποτρέπει τελικά τις πολιτικές κινήσεις, γιατί τέτοιες είναι, του αντιπάλου σε σχέση με την προκλητικότητά του απέναντι στην ελληνική κυριαρχία. Εγώ ήθελα να σας βάλω και ένα ερώτημα που ενισχύει εδώ πάρα πολύ την περιοχή, ιδιαίτερα με τις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας για έρευνες, ερωτηματικό,
γεωτρήσεις στο τρίγωνο Καστελόριζο νοτιοανατολικής Κρήτης και νήσο Χρυσή. Αυτό ανησυχεί ακόμα περισσότερο τον κόσμο εδώ εν όψη και της επίσκεψης της 9 του μήνα του κυρίου Χατζηδάκη. Και πολλοί κόσμος πιστεύουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με ζητήματα περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα όσον αφορά τη Χρυσή. Δεν μπορεί τη μία μέρα να περνάς ένα περιβαλλοντολογικό νομοσχέδιο που καταπατά τα πάντα και την άλλη μεριά να πραγματοποιείς επίσκεψη σε ένα νησί που έχει χαρακτηριστεί απείρου κάλους και περιοχής Natura. Πολλά ακούγονται, θα ήθελα την γνώμη σας έτσι πραγματικά, γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δεν μπορούμε ούτε να λέμε να μην μπλέκουμε πράγματα. Ακριβώς. Εγώ δηλαδή το μόνο που θα ήθελα εδώ να πω είναι το εξής. Εντάξει, υπάρχουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο το περιβάλλον, δεν είναι αμεληταίο σαν θέμα, είναι το κεντρικό, το κυρίαρχο θέμα σήμερα. Τι πλανήτη θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, τι πλανήτη θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, είναι σημαντικό, είναι το κυρίαρχο θέμα και οι όποιες πολιτικές, οικονομικές κλπ. Πρέπει να έχουν σαν αφετηρία τους την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεύτερον, στα θέματα της εθνικής μας κυριαρχίας, στα θέματα των διεθνών εξελίξεων, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε προφάσεις. Πρέπει να είμαστε καθαροί και σαφείς. Ένα κομμάτι είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ένα κομμάτι είναι η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Στο κομμάτι εδαφική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία δεν παίζουμε. Είτε αυτό είναι η αλλαγή της κήρυξης του Εύρου, είτε είναι, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα της χώρας, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες και διεθνές δίκαιο που καθορίζει το δίκαιο της θάλασσας. Τελεία. Δεν παίζουμε με αυτό. Δεν πάμε στη Χρυσή για να καθοχυρώσουμε. Είναι ένα ελληνικό νησάκι που συζητούνται διάφορα όσον αφορά επενδύσεις στο νησί ή όχι κτλ. Ή τι γινόταν ή τι ποιοι μένουν επάνω κτλ. Άλλο κομμάτι η προστασία του περιβάλλοντος, άλλο κομμάτι μια προστασία μιας περιοχής Natura και άλλο κομμάτι το αίτημα που έκανε η τουρκική εταιρεία για προς την τουρκική κυβέρνηση για αδειοδότηση να κάνει έρευνες σε περιοχή ελληνικής κυριαρχίας. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς, πρέπει να είναι σαφής η απάντησή μας ότι όποιος τολμήσει να μπει σε ελληνικό έδαφος θα το μετανιώσει και θα το μετανιώσει, να είστε σίγουρος γι' αυτό και εσείς οι ακροατές που μας ακούνε. Ωραία, το κομμάτι προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θα ήθελα νομίζω να μην τα μπλέξουμε. Θα ήθελα να διευκρινίσετε σε αυτό το σημείο, γιατί ακούγονται πολλά και που βοηθάει τη συζήτησή μας. Τα νησιά έχουν ΑΟΣ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Να είναι καθαρό. Άρα δεν μπορεί κανένα ζήτημα αμφισβήτησης της ΑΟΣ και των κριτικών νησιών της νότιας πλευράς. Μα το θέμα είναι οι Τούρκοι με το τουρκολιβικό σύμφωνο ουσιαστικά. Αυτό το οποίο έκαναν είναι ότι έχουν άμεση παρέμβαση στον αγωγό Ισμέτ. Διαβάρεστε, εντάξει, δυστυχώς εγώ από το τηλέφωνο και εσείς, αλλά και οι ακροατές μας που μας ακούνε, φανταστείτε το χάρτη, ένας αγωγός, μια γραμμή που ξεκινάει από την Ισραήλ, Αίγυπτο, Κύπρο, νότια Κρήτη, από δυτικά της Πελοποννήσου πάει προς Ιταλία. Όταν εκεί βάλει στη γραμμή Τουρκία, Λιβύη, το κενό που υπάρχει μεταξύ των νησιών, σε αυτό θέλουν να παρέμβουν. Σε αυτή την παρέμβαση η συμφωνία μας με την Αίγυπτο βοηθάει. Δεν ξέρω ότι πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα η συμφωνία μας με την Ιταλία. Για διάφορα θέματα ακριβώς της περιοχής και των μεταξύ μας συμφόρων βοηθάει. Η συμφωνία μας με την Αλβανία ή το να προχωρήσουμε και να λύσουμε μερικά τέτοια ζητήματα βοηθάνε. Είχαμε, τώρα με Τσιγκλάτε, για παράδειγμα,
Εμείς θεωρούσαμε για την Βόρεια Μακεδονία και την, Αλβανία να, ναι, δεν είχαμε αντίρρηση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να, αλλά να, αφού συμφωνήσουμε, αφού λείψουν οι θέσεις αλυτρωτισμού και τα λοιπά. Στη Βόρεια Μακεδονία το είδαμε, με τη συμφωνία λύσαμε αρκετά προβλήματα. Για την Βόρεια Μακεδονία, για την Αλβανία, θέλαμε να λύσουμε το θέμα και βάζαμε σαν προϋπόθεση, μιλάω η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βάλαμε σαν προϋπόθεση το σεβασμό της μειονότητας της ελληνικής στην Αλβανία για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας. Ξέρετε ότι ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις των δύο χωρών και από τη μια μεριά η κυβέρνηση δεν έβαλε καμία προϋπόθεση για την Αλβανία, ούτε καν το σεβασμό της ελληνικής μειονότητας. Από την άλλη, ακούσατε εσείς κανέναν από αυτούς τους ελληναράδες και τους γραφικούς τύπους με τις περικεφαλαίες και τις στολές του Μεγάλου Αλεξάνδρου να πει μια κουβέντα? Εξαφανίστηκαν. Ακριβώς. Και τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία? Κουβέντα. Κουβέντα. Γιατί αυτό σας λέω. Είχαν μια επικοινωνιακή αντιμετώπιση της συμφωνίας των Πρεσπών και εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν επικοινωνιακή αντιμετώπιση του συνόλου της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν βοηθάει. Αυτό πρέπει, αυτό στυλιτεύουμε, αυτό κριτικάρουμε. Έτσι. Εδώ πρέπει να είναι καθαρές κουβέντες. Και προς τον ελληνικό λαό, και προς τους φίλους μας, και προς τους συμμάχους μας, και προς τους αντιπάλους μας. Αυτοί είμαστε και έτσι θα κινηθούμε. Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας. Απλά καταλαβαίνετε, εκδηλώνω μια ανησυχία μου, γιατί βλέπω όλα αυτά και τη στάση της ελληνικής πολιτικής και φοβάμαι πως οδηγηθούμε σε τετελεσμένα. Δηλαδή είναι τετελεσμένο είτε να πάμε σε μια προσφυγή στη Χάγη ή ακόμα και ενός επεισοδίου, το οποίο να, φανταστείτε πόσο θα μας στοιχίσει. Να σας πω, όσον αφορά την αποφυγή κάποιου θερμού επεισοδίου, δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός ή αν θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν ανησυχώ ότι ενδεχομένως η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αυτό όμως που με ανησυχεί περισσότερο είναι να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επεισόδιο χωρίς να έχουμε εξαντλήσει τα διπλωματικά μας εργαλεία. Χωρίς να έχουμε εξαντλήσει τις προσπάθειές μας. Να βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε ένα επεισόδιο, τετελεσμένο δεν νομίζω ότι θα έχουμε, γιατί τίποτα που να αμφισβητεί τη χώρα μας και τα συμφέροντά της δεν θα το αποδεχτούμε ως τετελεσμένο, αλλά να φτάσουμε σε ένα τέτοιο γεγονός χωρίς να έχουμε είτε να έχουμε ολιγορήσει είτε να μην έχουμε κάνει καν ενέργειες για την προάσπιση των δικών μας συμφερόντων στην περιοχή. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Και νομίζω ότι ακριβώς όσο κινηθούμε, όσο κινούμαστε και όσο ενισχύουμε και αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά μας με την αξιοποίηση όλων των διπλωματικών εργαλείων, τόσο ουσιαστικά περιορίζουμε την τουρκική προκλητικότητα και τόσο ουσιαστικά απομακρυνόμαστε και από ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο. Συμφωνώ. Αλλά βλέπω μια πολιτική από μεριάς της Τουρκίας και μια αντίστοιχη δική μας υποχρεωτικότητα που εγώ εξακολουθώ να είμαι ανήσυχος. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε. Στα κυπριακά οικόπεδα και στην κυπριακή ΑΟΣ αγωνίζουμε. Αυτή τη στιγμή ο τουρκικός στόλος αποβατικός ή στρατιωτικός είναι ο πρώτος σε αριθμό στην Μεσόγειο. Αλλά τέλος πάντων, σε περίπτωση που έχουμε μια οποιαδήποτε προσφυγή στη Χάγη, τι θα λύσει? Το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να λύσουμε, να δούμε καταρχήν το σύνολο των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν. Για μας η Χάγη είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέτουμε μόνο εμείς θέματα. Εμείς, όπως σας είπα, πρέπει να κινηθούμε για να μην γίνεται συζήτηση για τις όποιες εξελίξεις στην περιοχή χωρίς την Ελλάδα. Δεν γίνεται.
δεν γίνεται να συζητούν για την Λιβύη, για παράδειγμα, έτσι. Δεν γίνεται να γίνεται συζήτηση για τη Λιβύη, για τη μεταπολεμική Λιβύη, και η χώρα που συνορεύει και που έχει απευθεία σύνορα με τη Λιβύη, η Ελλάδα, να μην συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Δεν γίνεται, όπως σας είπα, να συζητάμε για τις όποιες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όντας πάνω στο τραπέζι το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Δεν θα βοηθήσει σε αυτήν την όποια συζήτηση στην περιοχή το να έχουμε τις συμφωνίες μας, τις διμερείς με τους γείτονές μας, ενώ την Αίγυπτο, την Κύπρο. Δεν γίνεται σε όλες αυτές τις συζητήσεις να μην συμπεριλάβουμε και την επίλυση και των θέσεων, ας πούμε, να είναι απ' έξω η Κύπρος. Και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας στην Κύπρο, από την κατοχή του κομματιού του νησιού που κατέχει μέχρι τις παρεμβάσεις που κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν γίνεται. Και πρέπει να κάνουμε κινήσεις γρήγορα και με αποτελέσματα πάνω σε αυτά. Για αυτή την έννοια. Ναι, γρήγορα και με αποτελέσματα, και πιστεύω ότι έχουμε για χρόνια του ελληνικού δόγμα ήταν οι διαφορές μας με το Αιγαίο. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με ένα μεγαλοκρατισμό της Τουρκίας στα πλαίσια της ανασύστασης του Οθωμανισμού, που ο ρόλος της ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δούμε, και γι' αυτό νομίζω το διπλωματικό και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι θέματα που πρέπει να τα βάλουμε επιτακτικά, δεν είναι μόνο κάποια απλές διεκδικήσεις. Έχει να κάνει μια στρατηγική στα πλαίσια της γαλάζιας πατρίδας και το ρόλο της που έχει να παίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, σαν δύναμη και στα ενεργειακά. Έχω την αίσθηση ότι η ελληνική πολιτεία δεν το αντιλαμβάνεται σε ολόκληρη αυτή τη διάσταση. Συμφωνώ μαζί σας ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε, και γι' αυτό ακριβώς και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ζήτησε να δούμε μια επαναχάραξη της εθνικής τακτικής. Γι' αυτό ζήτησε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γι' αυτό ζητάμε να συγκροτηθεί Συμβούλιο Ασφάλειας της χώρας, για να συζητήσουμε τέτοιες πλευρές που ουσιαστικά δεν είναι μόνο το τι διεκδικούμε, τι ζητούμε κτλ, αλλά μέσα από μια τέτοια διαδικασία να επιδιωχθούν και οι όποιες συμμαχίες μας με τις δυνάμεις οι οποίες δρούνε, υπάρχουν στην περιοχή, και τους γείτονες, αλλά και τις μεγάλες δυνάμεις που θέλουν να παρέμβουν ή θέλουν να έχουν πόδι εδώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα βλέπω την ώρα. Ναι. Είναι 11. Και από ό,τι μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε, και σίγουρα είναι ένα θέμα που θα βρείτε στην μέση διάταξη και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε πολλές φορές. Σας καλημερίζω. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την και εσύ προσωπικά για ακόμα καλύτερα, γιατί είμαστε και φίλοι και σε εκτιμώ και ιδιαίτερα, και γιατί εγώ θα σε αποκαλώ συντοπίτη. Συντοπίτες, δεν είναι τυχαίο ότι μαζί με τη Βιάνο η Γερμανία έκαψαν και κάποια χωριά από την επαρχία Ιερά Πέτρα. Ακριβώς, το ολοκαύτωμα. Ακριβώς. Είμαστε, και εγώ νιώθω συντοπίτης για πολλούς λόγους, και όχι μόνο η γειτονία, η άνεση της Βιάνου με το. Έχω πολλούς δεσμούς με το Λασίτη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.